καλησπέρα. Ονομάζομαι Καταρόπουλος Ιάσονας και τα τελευταία 13 χρόνια περίπου εργάζομαι στην ΑΡΚΟΜ. Εκεί, σε αυτά τα χρόνια, είχαμε την ευκαιρία και εργαστήκαμε σε πάρα πολλά μεγάλα project της χώρας. Μερικά από αυτά πολύ μεγάλους ελληνικούς και τα περισσότερα ήταν και στον χώρο του e-commerce. Αυτό μας έδωσε πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Και ένα από τα insights που έχουμε, που σίγουρα έχω την αίσθηση ότι το διαισθάνεστε κι εσείς, είναι ότι το e-commerce στην Ελλάδα πρακτικά μεγαλώνει πάρα πολύ. Μεγαλώνει πάρα πολύ και είναι ένα πολύ θετικό μήνυμα. Και αυτό πρακτικά έρχεται και το επιβεβαιώνει μία έρευνα από το e-commerce-europe.eu, που λέει ότι το 2012 η ανάπτυξη του e-commerce στην Ελλάδα ήταν 61%. Αυτό είναι ένα πολύ ενθαρρυντικό μήνυμα και να σημειώσω εδώ με ένα αστερίσκο ότι το 61% μας έδωσε τη δεύτερη θέση στην κατάταξη την ευρωπαϊκή. Η πρώτη ήταν η Τουρκία με 75% ανάπτυξη. Αυτό για να το δούμε σε ένα διαφορετικό perspective ήταν μια αγορά της τάξης των 2,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ένα μεγάλο νούμερο φαίνεται, σίγουρα. Όλοι εμείς που εμπλεκόμαστε και εσείς που εμπλέκεστε με τον ένα με τον άλλο τρόπο στον χώρο του e-commerce, έχετε τρέξει να κερδίσετε ένα μέρος από αυτή την πίτα. Είναι ένα μεγάλο μέρος της πίτας, το οποίο προσπαθεί να διεκδικήσετε όλοι εσείς. Και είμαι σίγουρος ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο έχετε κάνει ενέργειες, όπως το SEO, SEM, affiliate marketing, έχετε κάνει σίγουρα καμπάνιες Google και γενικότερα όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ακούγονται σαν buzzwords τα τελευταία χρόνια, omnichannel, responsive designs, mobile applications, usability, user experience, όλα αυτά σας βοηθάνε, είναι εργαλεία τα οποία σας βοηθάνε να κερδίσετε όλο ένα και μεγαλύτερο μέρος από αυτή την αγορά. Αυτό που έχουμε εμείς αποκομίσει από την ΑΡΚΟΜ και από την εμπειρία μας είναι ότι υπάρχουν και άλλες αγορές. Και λόγω του λίγου χρόνου που έχουμε στη διάθεσή μας, θα απευθυνθώ και θα αναφερθώ μόνο στην αγορά την ευρωπαϊκή, η οποία το 2012 ήταν 309 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ, η e-commerce αγορά. Αυτό αντιλαμβάνεστε και συνειδητοποιείτε πόσο μεγάλη διαφορά έχει το νούμερο της ελληνικής από την ευρωπαϊκή αγορά. Άρα, το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό μας είναι τι? Go global. Δηλαδή, ξεκινήστε να απευθύνεστε και σε άλλες αγορές πέρα από την ελληνική. Υπάρχει πολύ ψωμί που λέμε εκεί. Η αγορά είναι τεράστια και αν μπορέσουμε και πάρουμε έστω και ένα μικρό μερίδιο από εκείνη την πίτα, νομίζω ότι θα έχουμε πετύχει ένα πολύ μεγάλο στόχο. Αυτό με την πρώτη ματιά είναι εύκολο να το λέει κάποιος, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά challenges. Και το σίγουρο είναι ότι πρέπει να σκεφτούμε πρώτα τι κάναμε και πετύχαμε στη χώρα τη δική μας, τι κάναμε και πετύχαμε στην Ελλάδα. Και για να το κάνουμε αυτό, το πρώτο απλό πράγμα που μπορεί να σκεφτεί κάποιος είναι ότι ξέραμε την αγορά, γνωρίζαμε την αγορά. Άρα πρέπει να γνωρίσουμε και όλες τις αγορές στις οποίες θα πάμε να απευθυνθούμε. Η αντίφαση σε αυτό είναι keep it local. Δηλαδή, αυτό το αντιφατικό λογοπαίγνιο είναι πολύ αληθινό, διότι για να μπορέσουμε να απευθυνθούμε στον κόσμο της κάθε αγοράς, είτε αυτή είναι η τουρκική, είτε είναι η ρωσική, είτε είναι η ιταλική, η αγγλική, η ισπανική, η γαλλική, όποια και να είναι, θα πρέπει να ξέρουμε τον κόσμο στον οποίο απευθυνόμαστε. Και εδώ πέρα είναι το challenge, και το challenges είναι πάρα πολλά. Τι πρέπει να προσέξουμε λοιπόν και πώς αλλάζουν οι αγορές από χώρα σε χώρα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε διαφορετικές κουλτούρες. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε trends. Γλώσσες διαφορετικές, εποχικότητα, ακόμα και ο καιρός παίζει ρόλο για το πώς συμπεριφέρεται το site μας από χώρα σε χώρα και από αγορά σε αγορά. Και από αυτό επηρεάζονται και οι πωλήσεις μας. Και τελικά τα αποτελέσματα που πρέπει να δώσουμε στο προϊστάμενό μας. Η ουσία είναι εδώ, και θα δώσω μερικά παραδείγματα, γιατί τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Ας πάρουμε παράδειγμα τις εκπτώσεις. Όταν στην Ελλάδα έχουμε εκπτώσεις, στο site μας τι κάνουμε, φτιάχνουμε πιθανώς μια landing page, βάζουμε τα εκπτωτικά προϊόντα, τα μαρκάρουμε με κάποιο badge να φαίνονται, κάνουμε καμπάνιες, αλλάζουμε πιθανώς το design της homepage μας. Ταυτόχρονα όμως δεν σημαίνει ότι υπάρχουν εκπτώσεις και στην Ιταλία ή στη Ρωσία. Άρα τα site μας και ο τρόπος που απευθυνόμαστε στον κόσμο πρέπει να ποικίλει και να διαφέρει και να είναι targeted στο locality στο οποίο απευθυνόμαστε.
Ένα άλλο παράδειγμα είναι η εποχικότητα. Ένα χαρακτηριστικό είναι ότι όταν οι Έλληνες και γενικότερα οι Νότιοι ψάχνουμε να βρούμε να κλείσουμε τις διακοπές μας στις αρχές του καλοκαιριού, τον ίδιο χρόνο οι Βόρειοι κλείνουν τις διακοπές τους για να πάνε να κάνουν σκι το χειμώνα. Οπότε δεν έχει σημασία σε ποια αγορά βρισκόμαστε, σε ποιον απευθυνόμαστε, πάντα πρέπει να ξέρουμε ακριβώς σε ποιον απευθυνόμαστε και να τον αντιμετωπίζουμε σαν να είναι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Ακόμα και ο καιρός. Είδα χαρακτηριστικά πριν περίπου 1,5 μήνα σε ένα site, είχε φτιάξει ολόκληρο αφιέρωμα στα κλιματιστικά. Είμαι σίγουρος ότι αν πουλούσε και στη Σκανδιναβία, δεν θα έκανε το ίδιο πράγμα. Μάιο μήνα. Αυτά είναι μερικά από τα challenges και δεν τελειώνουν εδώ. Συνεχίζουμε γιατί έχουμε και να αντιμετωπίσουμε νόμους, φορολογικά πλαίσια, επιχειρησιακά συστήματα όπως είναι αυτά, ERPs, CRMs, booking συστήματα, billing συστήματα, provisioning συστήματα που είναι πολύ σημαντικά για την επιχείρησή μας πιθανώς και τα οποία μπορεί να ποικίλουν από χώρα σε χώρα. Δεν νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι και τα νομίσματα αλλάζουν από χώρα σε χώρα, οι γλώσσες και οι τρόποι πληρωμής και οι τρόποι αποστολής των αντικειμένων των οποίων αγοράζουν οι πελάτες μας. Να δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ, ότι στην Ελλάδα ξέρετε ότι η αντικαταβολή είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος πληρωμής. Θα νόμιζε κάποιος ότι είμαστε η μοναδική χώρα στην οποία ισχύει αυτό. Ισχύει όμως πάρα πολύ έντονα, αντίστοιχα όπως και στην Ελλάδα και στην Κίνα. Άρα είναι κάτι που πρέπει να ξέρουμε, πρέπει να το γνωρίζουμε, έτσι ώστε αν απευθυνθούμε στο κοινό της Κίνας, πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη μας. Διαφορετικά δεν θα πουλήσουμε. Όλα αυτά που είναι πάρα πολλά, μπορούμε να τα συζητάμε εδώ πέρα μέρες. Εγώ τα βάζω σε δύο βασικούς πυλώνες. Και αυτοί είναι ο πυλώνας του business και ο πυλώνας του tech, του IT, αν το πούμε λίγο διαφορετικά. Εγώ με το τεχνολογικό background που έχω, έχω μια τάση ό,τι δεν είναι tech και IT να το βάζω κάτω από την ομπρέλα του business, πιθανώς και λανθασμένα. Οπότε προς το παρόν θα το βάλω στην άκρη και θα επικεντρωθώ στο tech κομμάτι και να σας πω λίγο τι έχουμε κάνει εμείς και πώς έχουμε αντιμετωπίσει εμείς τέτοια challenges. Η πρώτη σκέψη που θα κάνει κάποιος είναι ότι, okay, έφτιαξα το ελληνικό μου site, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, πουλάω, πάω πάρα πολύ καλά και ήρθε η ώρα να απευθυνθώ και σε ένα καινούριο κοινό. Και ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να απευθυνθούμε στην Αγγλία. Το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό μας είναι okay, να βάλουμε άλλο ένα σερβερ, να πάρουμε copy το site, να το κάνουμε paste στο καινούριο σερβερ, να φτιάξουμε και ένα καινούριο domain, να κάνουμε και μια καμπάνια και να το φτιάξαμε και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι που πουλάμε. Μετά από λίγο μας ανοίγει η όρεξη και πάμε να απευθυνθούμε και στην Ιταλία. Μετά από λίγο μας ανοίγει η όρεξη, πάμε και στην Τουρκία, στη Γερμανία, στην Πορτογαλία και ούτω καθεξής και αυτό πρακτικά δεν έχει τελειωμό. Δεν έχει τελειωμό. Και το πρόβλημα εδώ πέρα είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε τα βασικά challenges που είναι στην ουσία το κόστος, η διαχείριση και το security. Δεν μπορούμε για κάθε site και για κάθε αγορά που απευθυνόμαστε να φτιάχνουμε ένα ξεχωριστό website, να κάνουμε copy κάποιο άλλο με σκοπό να μπορούμε να είμαστε tailor-made σε κάθε αγορά και να μπορούμε να στοχεύσουμε το κοινό μας έτσι όπως θέλουμε. Το κόστος θα είναι τεράστιο, το διαχειριστικό κόστος και η συντήρησή του θα είναι ένα βουνό. Το security ρίσκο ούτε να το φανταστώ. Οπότε εμείς τι κάναμε, εμείς στην Adcom, επειδή έχουμε υλοποιήσει τέτοιες λύσεις για τους πελάτες μας, χρησιμοποιούμε τον Evolution, είναι μια πλατφόρμα CMS και προγραμματισμού την οποία έχουμε αναπτύξει εμείς οι ίδιοι στην Adcom, τη συντηρούμε, υπάρχει συγκεκριμένη dedicated ομάδα R&D που το αναπτύσσει το προϊόν, έχουμε πάρει και κάποια βραβεία για το προϊόν αυτό και για να δώσουμε τέτοιες σωστές λύσεις στους πελάτες μας, φτιάξαμε ένα add-on, όπως τα λέμε στον Evolution, το οποίο λέγεται Marketplaces. Αυτό πρακτικά, αυτό που κάνει είναι ότι μπορούμε να φτιάξουμε ένα core functionality, έτσι φτιάχνουμε ένα βασικό functionality του site μας και χρησιμοποιώντας αυτό, μπορούμε να φτιάχνουμε αυτό που λέμε, θα μπορούσε κάποιος να το ονομάσει virtual ή εικονικά sites, τα οποία διαφοροποιούνται στο ποσοστό που θέλουμε εμείς. Και εδώ είναι η μαγεία του. Η μαγεία είναι ότι το κάθε virtual site μπορούμε να το ορίσουμε εμείς
το πόσο functionality θα κληρονομήσει από την core λειτουργικότητα και πόσο θα διαφοροποιείται από αυτό. Και αυτό να ποικίλει από virtual site σε virtual site. Ακούγεται πολύ απλό σαν concept, αλλά στην υλοποίησή του έχει και αυτό δυσκολίες. Αυτό σε ένα case study στο οποίο θα αναφερθώ είναι το case study της Φολή-Φολή, το οποίο αυτή τη στιγμή αποτελεί πιθανώς την μεγαλύτερη και την πιο σύνθετη εγκατάσταση NetVolution Marketplaces. Απευθύνεται σε 3 υπήρους, με 8, κοντεύουμε 9 virtual sites. Η ουσία του πράγματος είναι ότι στο core τρέχει το NetVolution με το marketplace add-on. Υπάρχουν 4 διαφορετικά επιχειρησιακές πλατφόρμες αναχώρες σε κάποιες χώρες. Υπάρχει μια master πλατφόρμα ERP η οποία διαμοιράζει τα προϊόντα στα υπόλοιπα και μπορεί έτσι τα virtual sites, το ελληνικό, το τουρκικό, το ισπανικό, Hong Kong και Taiwan τρέχουν από μία πλατφόρμα, αμερικάνικο και αγγλικό από μία άλλη, ιαπωνέζικο και κινέζικο σε άλλη. Εδώ πέρα, σε αυτή την περίπτωση, το flavor έχει στηθεί με έναν τρόπο που έχουν όλα τα sites τα ίδια προϊόντα, έχουν το ίδιο repository των προϊόντων, δηλαδή περιγραφές, φωτογραφίες, όλα είναι ίδια σε όλα τα sites, αλλά έχουν διαφορετικές τιμές. Δηλαδή, ο κάθε country manager μπορεί και ορίζει την τιμή του. Μπορεί και ο country manager σε κάθε χώρα έχει τη δική του αποθήκη, άρα μπορεί να προμοτάρει περισσότερο ή λιγότερο αυτά που θέλει. Έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν διαφορετικούς τρόπους πληρωμής. Στην Κίνα και παίζει πάρα πολύ αντικατοβολή και χρησιμοποιούν πάρα πολύ και το Alipay. Είναι κάτι που δεν το ξέρουμε εμείς. Είναι της Alibaba. Παίζει πάρα πολύ το PayPal σε όλες τις χώρες. Επικύλουν στην Ελλάδα, έχουμε και τις τράπεζες, όπως τις παραδοσιακές τράπεζες. Έχουν ένα common, δηλαδή η απόφαση του ομίλου ήταν και στρατηγική απόφαση να έχει ένα και μόνο τρόπο αποστολής των προϊόντων της. Έχει έναν courier. Οι διαφορές και το στήσιμο ποικίλει. Σε συγκεκριμένη περίπτωση, κάθε country manager και σε κάθε virtual site μπορεί ο άνθρωπος που κάνει το promotion να στήσει τη δική του homepage σύμφωνα με την εποχικότητα, με τα προϊόντα που θέλει να προμοτάρει και να κάνει target το κοινό έτσι πως θέλει αυτός και να τρέξει τις καμπάνιες έτσι πως θέλει αυτός. Ένα χαρακτηριστικό και ακόμα παράδειγμα είναι και οι γλώσσες, όπου προφανώς ποικίλουν από χώρα σε χώρα, αλλά ακόμα και τα αγγλικά, που υπάρχει δυνατότητα να είναι κοινά σε όλα τα virtual sites, αυτή τη στιγμή μπορούν οι country managers να διαφοροποιηθούν ακόμα και στα αγγλικά. Τα αγγλικά που μιλάει ο Ιαπωνέζος είναι διαφορετικά από τα αγγλικά που μιλάει ο Αμερικάνος. Και αυτό έχει τη δυνατότητα να το διαφοροποιήσει σύμφωνα με την κουλτούρα, τα trends και τη μόδα που παίζει εκεί. Αυτή είναι η λύση στο φολί-φολί που έχουμε δώσει. Είναι μια πολύ high-level περιγραφή, αυτή που δώσαμε. Αλλά η ουσία είναι ότι έχουμε μια κοινή πλατφόρμα, κοινής αποδοχής από τους εμπλεκομένους που εργάζονται στον όμιλο, αλλά ο καθένας μπορεί να κάνει τη δουλειά του έτσι ακριβώς όπως ήθελε. Ήτανε. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε ένα booth έξω για οποιαδήποτε ερώτηση χρειαστεί. Είμαστε διαθέσιμοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.